Είναι αίσθηση ότι ε, το πρώτο μου θέμα για σήμερα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η καλεσμένη μου που είναι η Ελένη Χρυσικού είναι πιστοποιημένη σύμβουλο τη μεθόδου Κον Μαρίν. Για όσου δεν έχετε ακούσει περί τίνο πρόκειται, θα τη δώσω πάσα να τα εξηγήσει εκείνη, γιατί σίγουρα έχει πέσει στην αντίληψή σα ή έχετε βγει βίντεο ή αποσπάσματα από τη σειρά που υπάρχει στο Netflix από την uh, απίθανη. Ε, η Ιαπωνέζα Μαρί Κόντο, η οποία έχει βάλει σκοπό τη ζωή τη να βάλει την δική μα καθημερινότητα σε τάξη. Mm. Τώρα, αυτό πώ θα γίνει, υπάρχει ένα gap ανάμεσα σε όλα αυτά, θα μα τα εξηγήσει η κυρία Χριστικού. Καλώ ορίσατε, τι κάνετε. <laughs> Καλώς σα βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μου έκανε καταρχήν πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι βρήκα μία επαγγελματία της δικής σας κατηγορίας, πιστοποιημένη σύμβουλο. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτήκατε πάρα πολύ μπροστά. Από τον καιρό σα και την εποχή σα, ώστε ταυτόχρονα σχεδόν με την έκρηξη που έχει γίνει τη πληροφορία σχετικά με τη Μαρή Κόντο, να είσαστε κι εσεί το δεξί τη χέρι στην Ελλάδα. Εγώ θα το πω έτσι απλά. Ε? Ναι, μπορείτε να το πείτε και έτσι. Ε, ουσιαστικά, εγώ την γνώρισα μέσα από το ίντερνετ, μέσα από κάποια βίντεο και κάποια στιγμή αποφάσισα να πάρω τα βιβλία τη και πήρα μια πολύ βαθιά απόφαση να τακτοποιήσω και να οργανώσω το σπίτι μου. Με τη μέθοδό τη. Το είχατε πιο μπροστά, αυτό που θα να πει. Καθόλου, το καθόλου δεν μπορεί. γιατί είμαι ένα άνθρωπο, όχι. Ή, έχω υπάρξει από πάρα πολύ τσαπατσούλα μέχρι λιγότερο. Δεν το, είχ, δεν το έχω από φυσικού μου. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί έτσι, ή, το έχουν από τη φύση του. Εγώ επειδή είμαι και καλλιτέχνη και μαζεύω πράγματα και υλικά, δεν το έχω καθόλου από τη φύση μου. Γιατί ξέρετε, είναι και το τι έδαφο θα βρει κάθε τι προκειμένου να ευδοκιμήσει. Δηλαδή. Αν μου λέγατε ότι εγώ ήμουν ούτω ή άλλω ένα άνθρωπο, ο οποίο τακτοποιούσα και τα είχα όλα ταξινομημένα, με ετικέτε, ε, αριθμημένα μέσα στο ντουλάπι μου, θα έλεγα εντάξει. Το είχε. Η γυναίκα και ήρθε μα... και. Πούμποσέ, α πούμε, ήρθε <χει> και έδεσε που λένε. Αν μου λέτε όμω ότι ω καλλιτεχνική φύση... Μα αυτό, αυτό με εντυπωσίασε. Και είχα προσπαθήσει πολλέ φορέ, πραγματικά είχα κάνει πολλέ φιλότιμε προσπάθειες να τακτοποιήσω έτσι, το περιβάλλον μου. Αλλά... αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Δηλαδή τα αποτελέσματα δεν ήταν μόνιμα, ήταν για... κρατούσαν για πολύ λίγο. Και μετά επέστρεφα στην παλιά κατάσταση. Όπου πραγματικά όμω δεσμεύτηκα, πήρα βαθιά απόφαση για να το κάνω. Μου πήρε αρκετό καιρό, γιατί το σπίτι είναι μεγάλο. Ε, και πραγματικά όταν άρχισα πλέον να βιώνω αυτή την τεράστια αλλαγή στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, στον ελεύθερο χρόνο που είχα πλέον και πραγματικά η φράση έχω να μαζέψω, έχω να τακτοποιήσω, έπαψε να υπάρχει στο λεξιλόγιό μου. Έτσι μπήκα μια νύχτα, στο, έτσι, άνοιξα το ίντερνετ και είδα ότι μπορείς να πας να γίνεις σύμβουλος Κον Μαρί και είπα θα πάω. Έτσι γίνονται αυτά. Είπα θα πάω. Δηλαδή προϋπόθεση για να πας να παρακολουθήσει το σεμινάριο ήταν πρώτα να έχει διαβάσει τα βιβλία, να έχει κάνει την τακτοποίηση και να την έχει ολοκληρώσει το σπίτι σου. Να είδατε, γιατί σου λέει. Κάνε ένα τεστάκι μόνη σου πρώτα, να δει. Σε παίρνει, δεν σε παίρνει. Είναι απαραίτητη προπόθεση. Αλλά ο στόχο τη. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Χριστίνα. Ο στόχο τη δεν είναι η τακτοποίηση. Η τακτοποίηση είναι απλά ένα εργαλείο. Αλλά. Ο στόχο τη είναι να σκορπίσει χαρά στον κόσμο. Γιατί ουσιαστικά μέσα από αυτή τη διαδικασία τη τακτοποίηση και τη οργάνωση ε, βρίσκεις αυτό που θες πραγματικά. Δηλαδή, σε επειδή σε βάζει σε μια διαδικασία, όχι να σκεφτείς τι θα πετάξεις, αλλά τι θα κρατήσεις, και ουσιαστικά σε βάζει να πιάσει τα χέρια σου και να τα φέρεις κοντά στην καρδιά σου όλα τα πράγματα που έχεις στο σπίτι σου και να επιλέξεις αν μου δίνει χαρά αυτό, το αγαπώ, το κρατώ. Ό,τι δεν αγαπώ, το ευχαριστώ που με εξυπηρέτησε και μετά το αφήνω να συνεχίσει τον δρόμο του να πάει ενδεχομένως σε κάποιους άλλους ανθρώπους που θα δώσει χαρά. Οπότε δεν είναι ο σκοπό τη η τακτοποίηση, είναι το εργαλείο η τακτοποίηση. Άρα είναι στην ουσία σαν να σε παγιδεύει σε ένα περιβάλλον, το οποίο επειδή ε, διάλεξε ότι αυτό είναι εκείνο που θα σε περιβάλλει. Mm -hmm οφείλει να είσαι χαρούμενο πια. Δηλαδή, Ο, όταν σου λέει τι θα κρατήσει. Ναι, εγώ μεγάλη διαφορά. Αντί να σου λέει τι θα πετάξει. Άρα σου λέει, εφόσον κράτησε όλα τα πράγματα. Καταρχά αγαπά... δεν σου λέει. Απλώ σου δίνει κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ. Από εκεί παίρνει το δικό σου χέρι το τι θα επιλέξει. Ποιο δωμάτιο είναι το πιο δύσκολο να τακτοποιηθεί. Δεν τακτοποιούμε δυνένεια. δωμάτια. Ναι, ποιο χώρο. Όχι, δεν τακτοποιούμε χώρου. Είναι πολύ βασικό συστατικό τη Αλλά... μεθόδου τη. Τακτοποιούμε κατηγορίε πραγμάτων. Τα τάπερ. Πείτε μου, τι κάνατε με τα τάπερ. Εγώ προσωπικά όλα τα πλαστικά το τα πέταξα <laughs> από τη ζωή μου. <laughs> και τα αντικατέστησα <laughs> γιατί δεν μου δίναν χαρά. <laughs> και τα αντικατέστησα με γυάλινα, με πολύ ωραία καπάκια. <laughs> Όχι πάρα πολλά. <laughs> Νομίζω έχω οκτώ. <8. laughs> τα παπούτσια. Τα παπούτσια, παπούτσια κρατάει, δηλαδή σε κάθε κατηγορία. Αρχικά έχει πολύ συγκεκριμένη μέθοδο και πολύ συγκεκριμένε κατηγορίε. Και έχει σημασία αυτό. Και είναι πραγματικά το... η μόνη μέθοδο που μπόρεσα και την έχω κρατήσει είναι τρία χρόνια σχεδόν τώρα ξεκινά από τα ρούχα σου, τα οποία όμω δεν τα τακτοποιεί βλέποντά τα στην τουλάπα, Πρέπει να βγάλει όλα σου τα υπάρχοντα, όλα σου τα ρούχα. Χειμωνιά, την καλοσύνη. Δεν αισθάνομαι τα ξέρω καλά. Μα γι' αυτό θέλει μια πολύ βαθιά απόφαση. Όχι, δεν είμαι καλά τώρα που μου τα λέτε αυτά. Δηλαδή ανεβαίνουν οι σφίξει μου. Όχι, δεν το βόνι Δηλαδή. καταλαβαίνω απόλυτα. Και σε πολλού ανθρώπου. Δεν θέλω να γυρίσω σπίτι μου, όχι να βγάλω τα πράγματα. Άμα το φανταστώ. Πραγματικά είναι ένα ταξίδι το λέει η Μαρικόντο. Είναι ένα ταξίδι που ξεκινά. Μαρή, μα έχει βάλει σε δύσκολη Μα έχει βάλει σε δύσκολα, αλλά το αποτέλεσμα πίστεψε με Χριστίνα. Σε ανταμείβει πολλαπλάσια. Βέβαια την εξετίμησα όντω όταν είπε ότι Ε, εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι και τόσο εύκολο να έχει πάντα τακτοποιημένου σπιτιού δεν έχει μικρά παιδιά. Όταν και λέω, Τώρα μα τα λε Μαρή. Ναι, <laughs> όταν έχει μικρά παιδιά, ναι, αυτό το ομολόγησε. <laughs> αλλά πρέπει να στιβάξεις όλα σου τα ρούχα σε ένα μέρο. Παθαίνει ένα πρώτο σοκ, καταρχά. Γιατί όλοι λίγο πολύ έχουμε μια μικρή ιδέα πόσα ρούχα έχουμε. Αλλά όταν τα βλέπει όλα μαζεμένα, πίστεψε με Χριστίνα, είναι ένα σοκ. Αυτό ίσως να είναι και η κινητήριος δύναμη. Είναι oh. πολύ καλό σοκ ε, γιατί ουσιαστικά σε βάζει σε μια διαδικασία να επαναπροσδιορίσεις τα πράγματα και σε κάνει πολύ πιο συνειδητό μετά. Για μένα το, πιο, το κορυφαίο μετά από αυτή τη μέθοδο είναι ότι γίνεσαι πολύ πιο συνειδητός με στο σπίτι σου. Δηλαδή, πάβεις να περπατάς και να παρατάς πράγματα δεξιά και αριστερά το κάθε πράγμα πια έχει το χώρο του. Και δεν, δεν, δεν είναι η μέθοδο για να σε κάνει ένα ψυχαναγκαστικό ας πούμε, άνθρωπο που τακτοποιεί και δεν αντέχει. Mm -hmm. Όχι. Σε ελευθερώνει. Εμένα με έχει ελευθερώσει πραγματικά. Δηλαδή, ας πούμε, παλιά δεν θα μπορούσα να συναντήσω φίλου ξαφνικά και να πω: Βρε, παιδιά, λάτα από το σπίτι να φτιάξουμε μια πίτσα να φάμε. Τώρα μπορώ να το κάνω. Γιατί παλιά έπρεπε να μαζέψω, να ψωνίσω και να μαγειρέψω. Είναι και τι, Τώρα έχω απλά ο κόσμος, να ψωνίσω στον <laughs> κόσμο που θα μπει στο σπίτι μας και θα το χάος Εντάξει, μέσα. Εντάξει, αλλά δεν αισθάνεσαι ωραία, ενώ έτσι πλέον δηλαδή έχεις ένα χώρο που αισθάνεσαι καλά συνέχεια και είναι πολύ σημαντικό και ειδικά στη, νομίζω στη ζωή μας όπως είναι οι ρυθμοί πια, το να γυρνάς στο σπίτι σου και με το που ανοίγεις την πόρτα να κάνεις «Αχ, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Δηλαδή να σε ξεκουράζει το σπίτι σου. Να μην έχει μέσα άχρηστα πράγματα που σου ρουφάνε ενέργεια. Γιατί ό,τι κατέχουμε δεν είναι απλά εκεί σε ένα σιρτάρι, σε ένα ντουλάπι και κρύβεται. Εγώ νιώθω ότι αυτό με κάποιο τρόπο πονηρό, περίεργο, σε ρουφάει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Το καταλαβαίνω. Δεν να, είναι το καταλαβαίνω. Να έχει περάσει το χέρι σου από παντού. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να σπίτι σου, αλλά πολύ πιο συνειδητά και πραγματικά ανοίγονται άλλοι δρόμοι μπροστά σου. Δηλαδή, και εμένα άλλαξε τη ζωή μου μετά την τακτοποίηση. Ε, Μήπω να βγάλει και ένα δεύτερο βιβλίο να μα εξηγεί πώ μπορούμε να πολλά. ζήσουμε στο χάο που έχουμε δημιουργήσει, πιο ήρεμη. <laughs> και αυτή είναι μια μέθοδο που Αντά μπορεί έξι, να δουλέψει. Είτε, δεν ξέρω, <laughs> αυτή μπορεί, μπορεί να τη σκεφτεί κάποιο άλλο. <laughs> δεν, δεν σε βάζει πάντω. Γιατί υπάρχουν πολλά άρθρα που λένε ότι η Μαρή Κόντο σε βάζει, είναι πολύ μινιμαλίστρια. Όχι, δεν είναι αυτό. Επιλέγει ο άνθρωπο που ζει μέσα στον χώρο πραγματικά τι θα κρατήσει, τι αγαπάει. Και την ώρα τη τακτοποίηση πραγματικά σου έρχονται και πάρα πολλέ ιδέε πώ μπορεί να τα οργανώσει αυτά. Και να τα συνδυάσει επίση. Τώρα και να πούμε, τα συνδυάσει τα ρούχα. Βλέπει πράγματα τα οποία δεν έχει. Ναι, μα είναι πολύ σημαντική και η τακτοποίηση να δηλαδή είναι πολύ διάσημη και για το δίπλωμα που κάνει. Ακούστε. Το δίπλωμα το έχω καταφέρει των παντελονιών. <laughs> ναι, <laughs> όχι, όχι, ναι. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα στο ίδιο μέγεθο. Όλα... Δεν χρειάζεται να είναι στο ίδιο μέγεθο. Δηλαδή, α πούμε, μπορεί να έχει ένα σιρτάρι και ουσιαστικά τα διπλώνει που τα φτάνει περίπου στο ίδιο μέγεθο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί όλη η τακτοποίηση, αντί να είναι στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, mm -hmm. το ότι είναι οριζόντια μπροστά σου, όλα απλωμένα, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει. Καταρχά βλέπει τι έχει. Είναι σαν να τα βλέπει από ψηλά, ρε παιδί μου. Yeah. Πώ βλέπει yeah. ένα yeah. χάρτη που βλέπει όλο το. Yeah. το yeah. Είναι. Όλη τα τα βλέπει όλα σου τα πράγματα. Οπότε <laughs> <laughs> είναι πάρα πολύ εύκολο. Και έχει γράψει. Και για τα παιδάκια. <laughs> τι είναι αυτό για τα παιδάκια, <laughs> Ναι, είναι μια ιστοριούλα με δύο φίλου. Η μαγεία τη φιλία, α ναι, Κίκη Τη Γκίκη και, και, και το Ζακ. Mm -hmm. Ναι, όπου η μία είναι πολύ τσαπατσούλα, οπότε δεν βρίσκει τα παιχνίδια. Δηλαδή, χάνει τα παιχνίδια τη και πηγαίνει ο φίλο στο σπίτι να παίξουν παρέα και δεν βρίσκει τα παιχνίδια, οπότε ο φίλο φεύγει στενοχωρημένο κάθε φορά. Και τα παιδάκια παντού πιστεύω ότι στην τακτοποίηση, αν τα βάλει σε αυτή τη διαδικασία, και τα βάλει σαν παιχνίδι βέβαια, ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά. Και θέλουν δηλαδή μετά αν, αν τα βάλεις, και επειδή τα, τα παιδιά νομίζω τους αρέσει πάρα πολύ η ρουτίνα και συνήθεια, θέλουν να πω το βράδυ, θέλουν να ξέρουν ναι, τη ρουτίνα τους. Αν βάλεις μέσα στη ρουτίνα προσθέσεις και να βάλεις τα παιχνιδάκια για ύπνο στο κουτάκι τους, πιστεύω ότι ανταποκρίνονται πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχω καταλήξει δηλαδή από προσωπική εμπειρία στο συμπέρασμα ότι είναι θέμα... Ε, χαρακτήρα. Όχι με την έννοια αν θα σε αρέσει να τακτοποιήσει επειδή είναι ο χαρακτήρα σου τέτοιο να τακτοποιήσει. Νομίζω ότι είναι λίγο κατά αντιστοιχεία με τον χαρακτήρα μα. Δηλαδή, αν είσαι οργανωμένο άνθρωπο και οργανωτικό mm -hmm. στο κεφάλι σου. Θα βγαίνει και θα αντανακλάται αυτό και στο σπίτι σου. Μα σου. Αυτό αν είναι το είσαι χαοτικό. <laughs> ναι. ε, το χάο θα το συναντήσει. Συμφωνώ σου. απόλυτα σε αυτό που λέτε Έτσι Απόλυτα συμφωνώ. Αλλά εμένα η έκπληξη ήταν ότι ένα χαοτικό άνθρωπο σαν και μένα και όχι οργανωτικό από φύση Κατάφερε να τα οργανώσει και ουσιαστικά να ελευθερωθεί. Δηλαδή, πραγματικά δεν τακτοποιώ. Δε, δηλαδή, πραγματι... ζω, ε, ζω κάτι μαγικό. Και σας <laughs> βλέπω τώρα, σας βλέπω, με τα δαχτυλίδια σας, με τα κοσμήματά σας, με την ωραία σας τη φόρμα και αναρωτιέμαι σε ένα περιβάλλον που δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Ναι. Πώ θα είσαι, ρε παιδί μου, μετά και περιποιημένο. Πώ θα βρει τα σωστά αξιουάρ για να φαίνεσαι να δίνει την εικόνα βίσαι, που θέλει. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. βεβαίω. Στην πρακτική που έκανα στο σπίτι μια φίλη, είχε όλα τα κοσμήματα σε σιρτάρια. Οπότε σκεφτήκα μια πολύ ωραία ιδέα. Πήραμε κάποιε πολύ ωραίε ανοξίδωτε ράβδου με γατζάκια ναι. και σε ένα σημείο του σπιτιού. Κοντά στι δουλάπε τη, κρεμαστήκαν όλα αυτά. Οπότε πραγματικά είναι τώρα πάρα πολύ χαρούμενοι Βλέπει όλα αυτά τα κοσμήματα και πάρα πολύ εύκολα επιλέγει τι θα φορέσει. Επειδή δεν ξέρω πόσο εύκολο θα μου είναι να εφαρμόσω την μέθοδο Κον Μαρή, να γίνουμε φίλε. Να, να την εφαρμόσετε <laughs> εσεί στο Ευχαριστώ. εγώ. Σα αρέσει, Μπίτσοκ. Γιατί Ουσιαστικά, σαν, πισ, σαν πιστοποιημένη σύμβουλο, ε, αυτό θα κάνω. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να πάρουν το βιβλίο και να κάνουν τακτοποίηση αυτή μόνο του όπω το έκανα και εγώ. Mm -hmm. Άλλοι άνθρωποι χρειάζονται συμπαράσταση. Όπως είπε, hey, ναι, 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 όπως ναι, και μια εγώ, κοινή φίλη, να ναι, δηλαδή και όλες οι δίαιτες, ας πούμε, και όλες οι δίαιτες υπάρχουν και στο ίντερνετ, υπάρχουν και σε περιοδικά, αλλά όταν δεσμεύεσαι με ένα διατολόγο, πραγματικά χάνει το βάρος. Οπότε, δηλαδή, εγώ, ο ρόλος ο δικός μου, που πραγματικά θα τον κάνω με μεγάλη χαρά, γιατί ο στόχος μου και εμένα δεν είναι... Να τακτοποιήσω το σπίτι. Ο στόχο μου είναι να αλλάξω τη ζωή των ανθρώπων. Κοιτάξτε, μπορεί να δυσκολευτούμε να βρούμε τα κυπαλάκια του καφέ, <laughs> Γιατί η κουζίνα <laughs> είναι ένα κομβικό σημείο τη πυθόνα. Αλλά κάνω ένα καφέ, Τέλεια. δηλαδή έχω μια μηχανή. <laughs> είναι σίγουρη. <laughs> Δεν θα το μετανιώσετε σε μία στιγμή <laughs> και έτσι θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε καλύτερα. Βεβαίως, καταλαβαίνετε, είναι, με χαρά. Άρα, αυτό το διάστημα αυτό γίνεται. Ε, ξεκαθαρίσματα κάνουμε αυτό το διάστημα. Αυτό το, η μέθοδος της Μαρι της Κόντο είναι ουσιαστικά ότι το κάνεις αυτό μία και για πάντα. Mm -hmm. Δεν το κάνεις συνέχεια. Εντάξει βεβαίως μπορεί όταν αλλάζουν οι εποχές, ε, και το φθινόπωρο, την άνοιξη, ε, να ξανακάνεις έτσι κάποιο μικρό ας πούμε κονμαρί στο σπίτι σου. Αλλά δεν χρειάζεται να ξανατακτοποιήσεις. Το πιάσα. Είναι μια και για πάντα. Μια και έξω. Εντάξει. Ε, Πάνω να πλύνω τα ποτηράκια του καφέ και έρχομαι. <laughs> Θα πολύ. σου τηλεφωνήσω πριν έρθω. Όμως, ε, ε, ναι, όχι, απροειδοποιεί το πρέπει να το τεστ και να καταλάβουμε και σε ποιον άνθρωπο που επικοινωνόμαστε και που βρισκόμαστε. Μάλι για να μην μόνο, δεν, δεν είμαστε αυστηροί. <laughs> το θέμα είναι να μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Χριστίνα.